Στην πρώτη του συνέντευξη μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, ο Τσάρλι Ρόουλι αποκάλυψε ότι το νευροτοξικό αέριο Νόβιτσοκ, από το οποίο πέθανε η σύντροφός του, βρισκόταν σε ένα μπουκάλι που έμοιαζε με άρωμα, μέσα σε ένα κουτί ακριβής μάρκας και πρέπει να βρισκόταν στο σπίτι του μία ή δύο ημέρες πριν ο ίδιος το προσφέρει ως δώρο. Ήταν ένα κουτί 7,5 με 7,5 εκατοστά, 1,5 εκατοστό σε πάχος, που περιείχε ένα γυάλινο μπουκάλι με dispenser. Έπεσαν μερικές σταγόνες στα χέρια μου, τις οποίες και αμέσως ξέπλυνα κάτω από τη βρύση. Η σύντροφός του, Ντόν Στέρτζες, αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στα 15 λεπτά από την ώρα που ψέκασε τα χέρια της με την ουσία. Άφησε την τελευταία της πνοή μια εβδομάδα αργότερα στο νοσοκομείο του Σάλσμπερι. Θυμάμαι να ψεκάζει με αυτό τους καρπούς της και μάλλον τους έτριψε μαζί. Νομίζω ότι μέσα σε 15 λεπτά η Ντόν αισθάνθηκε ότι είχε πονοκέφαλο. Με ρώτησε αν είχα κάποια χάπια για τον πονοκέφαλο. Πήγα στο μπάνιο και τη βρήκα ντυμένη. Εκεί βρισκόταν στην μπανιέρα σε πολύ κακή κατάσταση. Η δηλητηρία του ζευγαριού με την νευροτοξική ουσία Νόβιτσοκ συνέβη 4 μήνες μετά τη δηλητηρία του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ και της κόρης του. Το Λονδίνο κατηγορεί τη Μόσκο ότι είναι πίσω από τη δηλητηρίαση, την ώρα που το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη.